Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Πρώτη μέρα της Άνοιξης, γι' αυτό αρχίσαμε λίγο με αυτό το μουσικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι η αλλαγή και στη διάθεση, πραγματικά ο καιρός μας βοηθάει. Ξεκινάμε για 7η χρονιά το σχολείο της ουρολογίας, πάντοτε στην Πορταριά, πάντοτε στο Πήλιο. Και θα μου επιτρέψετε για τα επόμενα 10 λεπτά να σας πω πού βρισκόμαστε ως ημόπ στην κλασική μου πρώτη παρουσίαση. Μονάχος Διαφάνησης, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν με την ιστοσελίδα μας, η οποία δεν είναι μια ιστοσελίδα, ξέρετε ότι είναι ένα περιεργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε όλες τις εκπαιδευτικές μας δράσεις. Και εδώ πέρα θα το βιώσετε μέσα από τους υπολογιστές σας και μέσα από τα smartphones. Η σελίδα μας εξελίσσεται, σε λίγο καιρό θα δείτε και αυτές τις καινούριες ενότητες. Δεν προλάβαμε λόγω σχολείου να τις γεμίσουμε, όπου πλέον μπορεί θεματικά να πηγαίνει κάποιος. Μας το ζήτησαν αυτοί που επισκέπτονται τη σελίδα μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι. Δέστε λίγο μία σύγκριση της ανόδου του 13 με το 14. Έχουμε φτάσει σε έναν μέσο όρο ημερήσιων επισκέψεων 2.785, με το εύρος μας, αυτή είναι η μέρα ρεκόρ, 24 Φεβρουαρίου, πιάσαμε τις 3.448 επισκέψεις. Με ένα εύρος από 1.838, που ήταν η καθαρά Δευτέρα, μέχρι σήμερα, και αυτά τα νούμερα είναι για φέτος. Το καινούριο στη σελίδα μας, το οποίο το εγκαινιάσαμε την Τρίτη, είναι το φόρουμ. Επειδή πέραμε πολλά emails με ερωτήσεις και στο Facebook με αιτιάσεις, είπαμε και δεν μπορούσαμε κι εμείς να διαχειριστούμε αυτό, αλλά και λέγαμε, ωραία, ας γίνει μια πύλη, είπαμε, επικοινωνίας του ουρολόγου και με το κοινό. Οπότε φτιάξαμε το forum, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει τις ερωτήσεις. Δεχθήκαμε μέσα αυτές τις μέρες, δεν το έχουμε ακόμα προωθήσει, λίγες. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι σε μία ερώτηση αζωοσπερμίας που υπέβαλε κάποιος, μπήκε ο Σωτήρης ο Κούκος, απάντησε και μπορεί να απαντήσει οποιοδήποτε από εσάς είναι εγγεγραμμένος, αλλά να ξέρετε ότι όποιος απαντάει θα βγαίνει με τη φωτογραφία του και το όνομά του. Υπεύθυνα να απαντάει όποιος θέλει. Ανώνυμα κανένας. Και γι' αυτό ακριβώς το σλόγγαν που έχουμε είναι ότι... Φωτογραφία για κίνδυνο. Ορίστε. Φωτογραφία. Βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, γιατί είναι και το επάνω γι' αυτό. Εντάξει. Γιατί το θέμα είναι να ρωτούνε ανώνυμα και να απαντάμε επώνυμα. Και προφανώς ένας άλλος συνάδελφος μπορεί να διαφοροποιηθεί. Η ιατρική δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα, γιατί δεν θα πεθαίναμε απλώς. Θα τα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα. Έχουμε και το δικό μας, το EuroConnect, όπου ποστάρουμε διάφορες παρουσιάσεις, διάφορα δρόμενα, διάφορα νέα. Βλέπετε ότι τα οποία αμέσως πάνε στο SlideShare, ό,τι ποστάρουμε εκεί πέρα, και βλέπετε ότι τα views έχουν ξεπεράσει τις 20.000. Οπότε το EuroConnect συνδέεται με το SlideShare, αυτό να το ξέρετε. Είμαστε πολύ social, γιατί έχουμε νέους ανθρώπους που τους ακούμε σε αυτά που μας λένε. Βλέπετε εδώ πέρα στο Facebook τη σελίδα μας, άμα θέλετε, μπορείτε να γίνετε κι εσείς να κάνετε ένα like, να μαθαίνετε τα νέα. Και μάλιστα μέσα στην πρώτη σελίδα θα βρείτε και μια σελίδα που κάναμε ειδική, σαν event, ειδική για το 7ο σχολείο, που μπορείτε μεταξύ σας να παίρνετε καμία φωτογραφία, να την ποστάρετε, έτσι, για να υπάρχει και μια διακίνηση και εδώ πέρα μέσα. Και το Facebook βλέπετε ότι έχουμε φτάσει 15.400 άτομα. Έχουμε μια κινητικότητα με ένα σχεδιασμό μηνιαίο, το τι θα βγαίνει ανάλογα με τις ημέρες. Αυτό ήταν γιατί ήταν η Παγκόσμια ημέρα του νεφρού. Τώρα παίζει κάτι άλλο, όταν έκανα τις διαφάνειες. Βλέπετε φυσικά η μερίδα του Λέοντος είναι από την Αθήνα, των επισκεπτών. Λογικό είναι η μεγαλύτερη πόλη.
Το δε ηλικιακό και το φύλο είναι αντίστοιχα του πληθυσμού του Facebook. 52% γυναίκες, 48 άνδρες έχουμε. Λοιπόν, στο YouTube, στο κανάλι μας, έχουμε αρκετά βίντεο τα οποία σχετίζονται με αυτά που, όλα τα βίντεο που έχουμε, τα έχουμε παράγει. Βλέπετε ότι έχουμε ξεπεράσει 70.000 προβολές. Αλλά είμαστε και παντού. LinkedIn, Visually, Twitter, Instagram, Slideshare, Pinterest, ό,τι χρησιμοποιείτε, θα μας βρείτε, πιστεύω, κάπου. Στο Visually πήγαμε πολύ καλά και πήραμε αυτό το email ότι τα infographics μας έπιασαν τους 50.000 ανθρώπους οι οποίοι τα είδανε. Και στα αγγλικά. Πραγματικά, τα 12 infographics, αν ξέρετε, αν τα έχετε δει, τα οποία μπορείτε να παίρνετε τον κώδικα και να τα βάζετε και στις προσωπικές σας σελίδες, έτσι. Έχουν μεταφραστεί σε 11 γλώσσες, ακόμα και σε βιετναμέζικα και κινέζικα. Λοιπόν, γιατί ακριβώς τους δίνουμε τον κώδικα, τον παρέχουμε και κάνουμε ήδη διεθνή καριέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένα, θα έλεγα. Και μέσα από αυτό θέλουμε να κάνουμε μια απλή ενημέρωση στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, θα μπορούσαμε λίγο. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τις νέες δράσεις. Δώσαμε υποτροφίες για το South Eastern European Meeting σε Θεσσαλονίκη, σε 15 σε ειδικευόμενους. Αρχίσαμε ένα καινούριο κύκλο που ονομάζεται κύκλος σεμιναρίων κλινικής σεξολογίας για γιατρούς. Κάναμε ένα λάθος, είπαμε σε μία εβδομάδα να το κάνουμε πειραματικά φέτος για 10 θέσεις. Τελικά μας προέκυψαν μέσα σε 10 μέρες 35 άτομα, αλλά είναι μια ωραία ομάδα. Έχουμε και την κλειστή μας σελίδα στο Facebook. Μπορούμε να λέμε ό,τι μαθαίνουμε ο καθένας. Συναντιόμαστε μια φορά το μήνα και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φύγει λίγο, σας παρακαλώ, που με δείχνει η κάμερα, γιατί μου κρύβει κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει μέσα στο διαβίου εκπαίδευση, διαβίου μάθηση του ΑΠΗ ΘΙΤΑ το πρόγραμμα επίσημα και έχει αξιολογηθεί με 6,2 credits, τα οποία όπως ξέρετε. Πλέον είναι το καινούριο σύστημα που θα μπορούμε να βάζουμε στο βιογραφικό μας ότι έχει credit. Για αυτούς που κάνουν καριέρα στο δημόσιο, βέβαια. Έτσι, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ετοιμάζουμε την Αγριά 30 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Θα είναι το 4ο κλινικό φροντιστήριο της λειτουργικής ουρολογίας. Και τι επιλέξαμε σαν θέμα φέτος. Όλα τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πράξη, πάντα μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες και τι κάνουμε και πώς τα χειριζόμαστε. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Δίνεται ένα αντιχολινεργικό και πρέπει να το πάρει. Γιατί σου λέει: εγώ πηγαίνω συνέχεια στην τουαλέτα, η ζωή μου δεν. Και έχει ξηροστομία. Τι θα κάνετε. Και δεν το αντέχω. Έχει δυσκυλιότητα. Έτσι. Και ένα σωρό άλλες ενέργειες. Λοιπόν, τι κάνουμε φέτος. Έχουμε να μας πούνε πρώτα οι δήμονες τι περιορίζει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας σε κάθε κατηγορία, υπερδραστήρια κύστη, νευρογενής, όλες τις κατηγορίες, και στην ανδρολογία και στα ΛΑΤΣ. Και αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, έχουμε καλέσει ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τα αντικείμενα, αλλά άλλων ειδικοτήτων. Να μας πούνε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ώστε να μην διακόψουμε την αγωγή που κάνουμε. Ο Κώστας ο Φουντουλάκης, ο ψυχίας, θα μας πει για την εγκεφαλική λειτουργία μετά τα 65 και τη δράση στο κούνου σου. Ο Μιχάλης ο Δούμας, ο υπερτασιολόγος, θα μας πει όλα αυτά που έχουν σχέση με υπέρταση ή υπόταση. Ένα-ένα θα τα παίρνει τα φάρμακα και θα λέει τα δεδομένα και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όλοι αυτοί αυτό τους έχω ζητήσει και έχουν συμφωνήσει. Ο Γιάννης Τσινόπουλος θα μας πει, είναι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας για τις διαταραχές στην όραση, για να δούμε αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε για να φάρουμε ένα άλλο, γιατί είναι πιο ήπιο, είναι πιο ασφαλές για ένα συγκεκριμένο ασθενή. Έτσι, ξηροστομία, στοματολόγος, η πεπτικό σύστημα, γαστρεντερολόγος, έχουμε δηλαδή μια πλειάδα ανθρώπων που θα έρθουν να μας μιλήσουν γι' αυτό. Και την τελευταία μέρα άφησα κάτι το οποίο έχει τόσο πλέον, είναι ένα boom παγκόσμια, με τα λεγόμενα πλέον, τα συμπληρώματα που λέγαμε διατροφής, πλέον ονομάζονται nutraceuticals. Έχουν ένα ευρύ πεδίο. Βλέπετε και ότι πλέον έρχονται και εταιρείες και αντιπρόσωποι να σας βλέπουν, να δούμε, πάνε σε τα cranberry, όλα αυτά που μας λένε είναι όλα ίδια.
ποιο πρέπει να δώσουμε, σε τι δόση, ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι αυτά που αξίζουν από αυτά που δεν αξίζουν. Θα τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα όλα τα νετρασούλικα και θα τα αναλύσουμε που έχουν σχέση με την ουρολογία. Αυτά σχετικά με την αγριά. Λοιπόν, υιοθετήσαμε και δύο βραβεία που σε λίγο θα μιλήσω. Ήταν το βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου του 2013, θα πω σε λίγο γι' αυτό, και το βραβείο Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία, το οποίο θα απονομηθεί σε αυτό το σχολείο. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δύο βραβεία για να τιμήσουμε το μόχθο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είτε ετοιμάζονται για να προσφέρουν, είτε ήδη έχουν προσφέρει για σειρά ετών στον Έλληνα ουρολόγο. Η βαρύτητα του βραβείου είναι για τον Έλληνα ουρολόγο. Έτσι. Δεν είναι για ακαδημαϊκή θέση. Είμαστε παντού, παρουσιαζόμαστε για να μας βρίσκετε, γιατί θέλουμε να μιλάμε μαζί σας. Και περνάω στο φετινό σχολείο, το 7ο. Με το accreditation του πάντοτε, τα 18 του Μόρια, από την UEMS. Και βέβαια, όλη η επιτυχία του σχολείου είναι μια ιδέα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά το κυριότερο από όλα είναι που ποιοι θα το υλοποιήσουν. Και είμαστε ευγνώμονες και σε αυτούς που ξεκίνησαν και μας στήριξαν σε αυτή την για κάτι διαφορετικό, αλλά και επίσης και όλους που ήρθαν, που το σεβάστηκαν, και αυτό το σχολείο πραγματικά ανήκει σε όλους αυτούς. Και τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλους τους εκπαιδευτές που δουλεύουν πολύ, δεν είναι μια απλή ομιλία. Τα slide πηγαίνουν και έρχονται με τον αριθμό, με το υλικό, να μην αλληλοσυμπληρώνονται, γίνεται μια ολόκληρη προετοιμασία. Τις αρχές τις ξέρετε, θέλουμε την αμφισβήτηση, είναι σχολείο διαλόγου, θα έχετε πολύ χρόνο όπως κάθε χρόνο, κανένας δεν τα ξέρει όλα, προφανώς. Έχουμε για πρώτη φορά το ελεύθερο βήμα που είχατε ζητήσει πέρυσι να φαίνεται εσείς περιστατικά. Εδώ πέρα θα πρέπει να πω ότι δεν είμαι χαρούμενος. Είχαμε 5 περιστατικά, θα παρουσιαστούν αυτά τα 5 που έστειλαν, αλλά θα περίμενα να είναι 35 και να έχουν πρόβλημα να αποφασίσουν πώς θα τα βάλουν και θα τα κατηγοριοποιήσουν, γι' αυτό ήταν η δουλειά των συντονιστών. Λοιπόν, επενδύσαμε στο να εξυπηρετήσουμε τις καταστάσεις και όλες τις εκδηλώσεις του ΙΜΟΠ, όχι μόνο το σχολείο, αλλά και για τις πιο μικρές που κάνουμε, να έχουμε μέσα από το smartphone. Δεν κάναμε naive application, γιατί έχει γεμίσει τα κινητά μας όλα, έχουμε όλο application. Μπαίνετε στο www.imob.gr, άμα μπείτε από το smartphone σας, το καταλαβαίνει και σας βγάζει δύο εικονίδια. Το ένα εικονίδιο από αυτά λέει στο website, το άλλο στο σχολείο. Και άμα το χτυπήσετε, τα έχετε όλα. Έχετε το πρόγραμμα, έχετε την αξιολόγηση που πρέπει να κάνετε όλοι στους εκπαιδευτές, να απαντάτε στο τεστ γνώσεων, όλα μπορείτε να τα κάνετε από το smartphone σας. Όπως επίσης και το quick poll, δηλαδή οποιοσδήποτε εκπαιδευτής θέλει ή εσείς θέλετε να πείτε δύο λεπτά εδώ πέρα να πάρω μία γνώμη, τι θα έκαναν, εκείνο ή εκείνο. Με ναι και όχι μπορούμε να ψηφίζουμε κατευθείαν μέσα από τα κινητά μας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουμε, κατά τη διάρκεια του σχολείου. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα που το έχουμε κάθε χρόνο. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη, άμα κάποιοι θα είναι λίγο άβολα, λίγο πιο μακριά μας φέτος. Είχαμε πώς θα διαχειριστούμε το πόσοι ήθελαν να έρθουν και το πόσοι είναι τελικά εδώ. Έπρεπε ή να πάμε σε ένα μεγαλύτερο μέρος ή να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Θεωρώ και όλοι θεωρήσαμε στο ΙΜΟΠ ότι θα χαλούσε το κλίμα του σχολείου. Και είπαμε επιμένουμε έτσι. Να είμαστε περιορισμένες θέσεις, έστω και αν δεν είναι ούτε ευγενικό, ούτε ωραίο, ούτε ακαδημαϊκό να αποκλείονται άνθρωποι. Γιατί οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές. Αλλά τι κάναμε. Θα έχουμε τουλάχιστον για Σάββατο και Κυριακή broadcasting. Οπότε ο καθένας θα μπορεί μέσω σελίδας του ΙΜΟΠ, μέσω από το κανάλι μας στο YouTube, να παρακολουθήσει, να μας παρακολουθήσει και θα τουλάχιστον να πάρει μια μισή μέρα, ξέρετε, ζωντανά το τι γίνεται εδώ πέρα. Και να είναι μαζί μας έστω και από απόσταση. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μας στηρίζουν. Στο M-Education, το μεγάλο πρόγραμμα που στηρίζει όλη η πλατφόρμα μας από το Εργαστήριο της Ιατρικής Πληροφορικής. Λοιπόν, στους Greek Infographics μας έκαναν το υπέροχο πρόγραμμα και όλα τα infographics που κάνουμε. Και βέβαια και στην Paramount μας στηρίζει χρόνια σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Δύο διαφάνειες, τρεις για ανθρώπους που είναι η ψυχή του ΙΜΟΠ και πραγματικά η Άσπα Υπάψιου, η Μαρίνα Τσιούπρου και η Λία Μητσακοπούλου που προσθέθηκε εδώ και το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, μαζί με τους γνωστούς άλλους, αλλά και ο Δημήτρης Καλυβιανάκης και ο Γιάννης Σοκολάκης που είναι υπεύθυνοι για τους εικονικούς ασθενείς και ο Δημήτρης Καλυβιανάκης για τα κείμενα στο Euroinfo, βοηθούν και στηρίζουν και είναι η ψυχή του ΙΜΟΠ. Για πρώτη φορά μακριά μας δεν είναι στο σχολείο φέτος η Χρύσα, η Χρύσα Πιπιλάκη που οι περισσότεροι την ξέρετε. Είναι στη Νέα Ζηλανδία, είναι πολύ καλά. Τη στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και μου έστειλε ότι θα είναι και θα παρακολουθήσει το Σάββατο. Οπότε θα στείλουμε και εκεί πέρα τους χαιρετισμούς μας. Μας λείπει, αλλά να είναι καλά με την οικογένειά της εκεί που είναι. Πραγματικά ήταν όμως ένα ταξίδι μετανάστευσης, το οποίο σε έχει βγει σε πολύ καλό και γι' αυτό χαιρόμαστε. Αυτό είναι από το πάρτι που της κάναμε και για να της πούμε το αντίο. Να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, το Εργαστήριο της Ιατρικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τον Παναγιώτη τον Παμίδη, που είναι επικεφαλής, είναι ο καθηγητής ιατρικής εκπαίδευσης, πληροφορική στην εκπαίδευση. Και εδώ πέρα οι δύο συναρμόδιοι, ο Δημήτρης Σπάχος που έχει το πρόσταμα και ο Γιώργος Μπαρμπαρόπουλος στο δεξί του χέρι. Η Ειρήνη Τρίκα, Μέλιος Νιγδέλης, μας υποστηρίζουν σε ό,τι άλλο έχουμε. Να θέλω και επίσης προσωπικά εδώ πέρα να πω πόσο μας βοηθάει αυτό το ξενοδοχείο και οι άνθρωποι, η οικογένεια Θεοδόρου, για να στηρίξουμε το καινούριο μας πλαίσιο φέτος, έπρεπε να ανεβάσουμε 4 γραμμές. Μας είπαν ναι. Ανέβηκαν οι τεχνικοί από προχθές, ήρθαν και από εδώ το συνεργείο το δικό μας και βάλαμε τις γραμμές για να μπορούσε να μας αντέξει το σύστημα, για να έχουμε 4 γραμμές να μπορούμε να στηρίξουμε όλες μας τις δράσεις. Ανεβάσαμε μέσα σε μία εβδομάδα τις γραμμές και έχουμε όλο το ίντερνετ, όλα αυτά για να γίνουν όλα αυτά. Και τα άλλα ξενοδοχεία που μας φιλοξενούν. Φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε και λίγο μουσική το Σάββατο το βράδυ, σε ένα λιτό πρόγραμμα από δύο καλλιτέχνες, η οποία η μία είναι συνθέτης, πιανίστρια και η άλλη είναι φωνή. Θα σας γνωρίσω το Σάββατο το βράδυ, όπου εκεί θα κάνουμε και την απονομή του βραβείου του νέου ηγέτη. Άρα λίγο μουσική για να μας χαλαρώσει το Σάββατο το βράδυ. Έχουμε και μία σελίδα με event. Σας είπα ότι μπορείτε να αποστάρετε. Μπορείτε να τη βρείτε μέσα από το facebook.com/imop.gr και να βάζετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια όλα αυτά που σας είπα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη στήριξη αυτών των εταιριών. Όπου μέσα από μία πολύ αυστηρή εκπαιδευτική διαδικασία μας στηρίζουν. Είναι η μεγάλη μας χορηγή για αυτό το σχολείο και τους ευχαριστούμε θερμά. Όπως επίσης και τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν υποστηρίζοντας κάποιους από εσάς για να είσαστε εδώ. Λοιπόν, στο ΙΜΟΠ λέμε ότι δουλεύουμε σκληρά, αλλά μας αρέσει, περνάμε καλά και θέλουμε να κάνουμε μία διαφορά. Και έτσι ξεκινάμε το πρόγραμμα, πιστεύω ότι το σχολείο αυτό και φέτος θα κάνει μία διαφορά. Μία διαφορά από το περσινό. Θα είναι ακόμα πιο διαδραστικό με περισσότερη δική σας συμμετοχή. Και αρχίζουμε πάντοτε η πρώτη, αντί ένα αρχτήρια εκδήλωση, πάντοτε ποτέ δεν κατάλαβα, είναι μάλλον η Ελλάδα από τις τελευταίες χώρες στον δυτικό κόσμο που στις τελετές έναρξης των συνεδρίων έχουμε τον παπά, τον ομάρχη, τον περιφερειάρχη. Είναι αυτοί όλοι οι φρίκοι. Δεν θα το δείτε πουθενά στον κόσμο, μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το ντεμοντέ πρέπει να το χτυπήσουμε πια να αλλάξει. Δεν προσφέρουν τίποτα απολύτως. Εκνευρίζουν το ακροατήριο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με μια εκπαιδευτική εκδήλωση, πραγματικά. Εμείς ποτέ δεν το κάνουμε. Εγώ έκανα πανευρωπαϊκό συνέδριο και είχα 10 λεπτά και μετά μπήκαμε όταν το έκανα το 1995 πανευρωπαϊκό και το έχω τηρήσει έκτοτε. Ποτέ σε εκδήλωση δεν υπήρχε παρά κάποια ενημερωτικά πράγματα και όχι όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και φεύγουν. Είναι μπελάς και για αυτούς, αλλά και για το ακροατήριο. Αυτή είναι η προσωπική μου βέβαια γνώμη. Και τώρα εδώ πέρα θα παρακαλέσω να αναλάβει, να συντονίσει το πρώτο session παραδοσιακά ο καθηγητής, ο Μιχάλης Μελέκος, ο οποίος είναι καταρχήν μας φιλοξενεί, είναι στην περιοχή του, πάντοτε με πολύ αγάπη, πάντοτε υποστηρικτικά, δεν έχει αλείψει ποτέ από αυτό το σχολείο. Με συγκινεί όταν λέει «Όχι, θα έρθω γιατί μαθαίνω». Και πάντοτε παραδοσιακά προεδρεύει σε αυτό το session. Μαζί του ένας άλλος άνθρωπος με τον οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει καλή σχέση μαζί του, γιατί απλά είναι ένας πολύ αληθινός άνθρωπος,
πέρα από ότι είναι από τίτλους, πέρα από περγαμηνές, ο Πέτρος ο Περιμένης και οι δύο γνωστοί, για να συντονίσουν το πρώτο κομμάτι που έχει θέμα την σημασία της βράβευσης στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Κύριε Μελέκο, Πέτρο, έχετε το λόγο.